Κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη στατική του επάρκεια, θα παραμείνει το κτίριο παραγωγής του εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων στο Αίγιο. Αυτό ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ο Διευθύνων Σύμβουλος των Αμυντικών Συστημάτων, Νίκος Κωστόπουλος, που επισκέφτηκε για το θέμα τη Δευτέρα τις εγκαταστάσεις. Δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο κτίριο αυτό το κεντρικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει και παραμονεύει. Όμως ένα τέτοιο λεπτό θέμα και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια θέση να πούμε στον κόσμο μπείτε μέσα. Όλοι έχουν οικογένειες. Τον ίδιο φόβο που βγάζει αυτή τη στιγμή η άποψη αυτή του Συμβούλου υπάρχει και στον κάθε εργαζόμενο. Φανταζόμαστε λοιπόν και περιμένουμε πραγματικά δύο πράγματα. Το ένα είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κύριο Κωστόπουλο, ο οποίος συνομίλησε με τους εργαζομένους, δεν απειλείται με λουκέτο η ΕΒΟ, ούτε σχεδιάζονται απολύσεις. Το θέμα βέβαια είναι γνωστό εδώ και 26 χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, παρά τη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν είχαν ληφθεί πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των στατικών προβλημάτων του κτηρίου. Διαπιστώθηκε με έκθεση επίσημη του 2008 από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ότι σε αυτό το κτίριο θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες επιδιορθώσεις. Τους όρους ακριβώς δεν τους γνωρίζω, τους τεχνικούς, θα πρέπει όμως να έχουν συμβεί κάποια πράγματα για να βελτιωθεί και να ασφαλιστεί η διέλευση των εργαζομένων και η παραμονή τους μέσα. Αυτά λοιπόν μέχρι σήμερα πραγματικά δεν είχαν γίνει. Τώρα το θέμα ήρθε και πάλι στην επιφάνεια μετά από μια προσπάθεια που ξεκίνησε για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Τη νέα αναθεωρημένη μελέτη έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες του Δήμου Αιγαίου και αναμένεται να αποφανθούν για το τι μέλη γενέστε. Αυτοί που είχαν αναλάβει αποφάνθηκαν το συνεργείο αυτό της μελέτης ότι το κτίριο για να προχωρήσει στην ενεργειακή του αναβάθμιση θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις όσον αφορά τη στατικότητά του, τα τυχεία του και τα λοιπά. Αυτά που είχαν, που προβλέπονταν από την έκθεση του 8 δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι η απόφαση που πάρθηκε και ότι από το 8 που υπήρχε η έκθεση μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε τι επιδείνωση μπορεί να έχει δεχτεί το κτίσμα γενικότερα. Οπότε πρέπει να γίνει μία μελέτη για να δούμε σε τι κατάσταση είναι το κτίριο και να αποφασιστεί ή θα γίνουν παρεμβάσεις στο ίδιο ή θα πάμε σε άλλο κτίριο.